Τι είναι αυτό, και, δηλαδή. και ειδικότερα για την Ελλάδα. Αν και δεν μπορούμε πλέον είναι λάθο να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτό, είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε ναι. και Έλληνε και Ευρωπαίοι. Ο πρώτο στόχο μα πρέπει να είναι να αλλάξει και να βελτιωθεί η θέση τη Ελλάδα μέ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η επιλογή που έχει κάνει η χώρα μέσα με μεγάλε πλειοψηφίε και τα πράγματα μετά το χτύπημα το τρομοκρατικό στο Παρίσι είναι βέβαια ότι, ότι γίνονται πιο δύσκολα για όλη την Ευρώπη, για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και για τον ελληνικό λαό. Στην Ελλάδα το πράγμα είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί είμαστε η αρχή του ευρωπαϊκού διαδρόμου στο προσφυγικό. Χθε έκανε μια θετική δήλωση ο, ο πρόεδρος Γιούνκερ και είπε είναι λάθος να αλλάξουμε την πολιτική μα για το προσφυγικό. Είναι έγκλημα να ταυτίζει κανεί του τρομοκράτε με του πρόσφυγε. Οι πρόσφυγε φεύγουν για να γλιτώσουν από αυτού του παρανοϊκού ναι. από τη Συρία. Ναι. Ε, αλλά όπω καταλαβαίνετε, αν αρχίσουν και ορθώνονται περισσότεροι φράχτε, κλείνουν περισσότερα σύνορα, το διαλυθεί πιθανό, το Σέγγεν. Το βλέπει πιθανό. Το κίνδυνο για να μην συμβεί. Ναι, ναι. Ε, αλλά αν κάτι πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη μου, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι. Επίδρασης στην οικονομία, στου πολιτικού θεσμού, στην πολιτική των συνόρων κλπ., Αν υπάρχει μια ανάγκη να αλλάξουν πράγματα στην Ελλάδα, είναι να καταλάβουμε ότι αυτή την ώρα χρειάζεται στην Ελλάδα ήπιο πολιτικό κλίμα, σοβαρότητα, εμπέδωση τη σταθερότητα, να αρχίσουμε να λύνουμε όλου του κόμβου που έχουμε μπροστά μα. Υπάρχουν προβλέψει που λένε ότι από το καλοκαίρι και μετά η οικονομία μπορεί να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Νομίζω ότι πρώτος, απόλυτος στόχος και προτεραιότητα τη ελληνική κυβέρνηση και όλης της ελληνικής κοινωνίας είναι η μείωση της ανεργίας. Για να μειωθεί η ανεργία δεν υπάρχει άλλος τρόπος από ανάπτυξη, επενδύσεις κτλ. Και, αυτό απαιτεί σοβαρό ήπιο πολιτικό κλίμα, αντιπαράθεση νέα όπου έχουμε διαφορές, αλλά όχι ξεκατίνιασμα. Και όχι η γνωστή τακτική. Γίνανε εκλογέ πριν δύο μήνε, άντε να, να, να... Να ζητήσουμε πάλι ας πούμε, να αλλάξουν τα πράγματα. Ναι. Ε, Εντάξει, τέτοια φαινόμενα δεν έχουμε. Κάτσε. Μήνες, 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 δεν έχουμε. Δεν να... έχουμε. Ούτε ξεκαρτίνιασμένοι. Για να το λέω. Φοβάστε ότι μπορεί να γίνει. Όχι, κάτι διαβάζω, κάτι βλέπω. Α ναι. πούμε, έβλεπα χθε άρθρα δημοσιογράφων και πολιτικών που λένε κάνει πάρα πολύ ήπια αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σηκώσει του τόνου. Έβλεπα. Πολιτικού τελευταίε μέρε να λένε μπαρούφε, κατά τη γνώμη μου, αλλά καλλιεργούν ένα κλίμα. Ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε άλλη κυβέρνηση, κτλ. Σα μεταφέρω ένα κλίμα, γιατί αυτό με ρωτήσατε, mm -hmm. από τι Βρυξέλλε. Όλο ένα και περισσότεροι λένε ευτυχώ που ε, δεν υιοθετήθηκαν, που απορρίφθηκαν τα σχέδια Σόιμπλε για Brexit το καλοκαίρι, διότι αν η Ελλάδα είχε. Χρεοκοπήσει και καταρρεύσει, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα για το προσφυγικό, για όλη την Ευρώπη. Και το δεύτερο, αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, αν δει κανεί πώ είναι το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, έχουμε πρόσφατε εκλογέ. Για τέταρτη φορά έχει κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έξω, ακόμη και σε αυτού που δεν ανήκουν στην αριστερά, κάθε άλλο και που δεν είναι ευχαριστημένοι που έχουμε κυβέρνηση Τσίπρα, η κυβέρνηση Τσίπρα θεωρείται η μόνη ας πούμε, που μπορεί να υλοποιήσει <συσ <Ils> ένα, ένα, ένα πρόγραμμα. Σε αυτό έχουν το δίκιο. Έχω το λόγο που το λέω. Εντάξει, <συσμέ> <ας. και> λογικά κάτι βλέπεις, κάτι Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι. Είναι κοιτάξτε, πράγμα, ε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πριν πρόσφατο, σκεπάστηκε τώρα από τα γεγονότα. Ε, εχτύπησαν οι τραμπούκοι χρυσαυγίτες, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια από στοιχεία, τον Κουμουτσάκο σε ένα συλλαρτήριο για του ποντίου. Και ακούστηκαν κριτικές και βγήκαν και ανακοινώσεις στην αρχή ότι για το ότι χτύπησαν οι Χρυσαυγίτες στον Κουμουτσάκο φταίει ο που τους θύμωσε. Αλίμονο εάν αντί να απομονώνουμε τους ναζιστές της χρυσή Αυγής Εντάξει, και του τους τραμπουκισμούς διοθέτουμε και απάντηση αυτό. Δηλαδή υπήρξαν και αυτοί που είπαν ότι Φταίνε που του χτυπήσανε οι αυτοί οι οποίοι κάνανε κριτική σε αυτό που υποφίλησε. Κύριε Καμπουράκη, ξέρετε, εγώ τι ναι. κρατάω, γιατί μου αρέσει να ναι. κρατώ το θετικό. Ότι διάβασα χθε μια δήλωση του Κουμουτσάκου σε συνέντευξή του σε ναι. με, μεγάλη εφημερίδα, που είπε: Δεν θα επαναλάμβανα αυτό που είπα, ότι ηθικό αυτοργό είναι Το είπα υπό το κράτο τη φόρτιση τη ναι. στιγμή να βάλουμε μυαλό στο κεφάλι μα. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα μεγάλο εξυγχρονισμό και αλλαγέ και μεταρρυθμίσει στη διοίκηση, στη φορολογία, στο να φτιάξουμε κοινωνικό κράτο που δεν έχουμε. Αλλά η προτεραιότητα η πρώτη είναι η μείωση τη ανεργία, η επιστροφή στην ανάπτυξη. Και οτιδήποτε βοηθάει σε αυτό πρέπει να μπει στην απόλυτη προτεραιότητα. Mm -hmm. Και να λειτουργήσουν όλοι οι θεσμοί που επιτρέπουν η πολιτική αντιπαράθεση και ο διάλογο να είναι επικοδομητικό. Και και υπάρχει καμία πιθανότητα, συγγνώμη. Υπάρχει καμία πιθανότητα τα ο τουρισμό, ξέρω εγώ αυτά. Δηλαδή, οι μετακινήσει ανθρώπων, από όλο αυτό το κλίμα, ρε παιδί μου. Κύριε Καμπουράκη, όλε οι προβλέψει λένε ότι η επόμενη τουριστική περίοδο στην Ελλάδα θα είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη που ήταν χρονιά ρεκόρ. Το γεγονό ότι χώρε τη ευρύτερη γειτονιά είναι χώρε που βασιλεύει η Αστάθεια, Αίγυπτος, Αίγυπτο, Τουρκία κτλ. είναι υπέρ τη Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να αναδειχθεί ως μια ευρωπαϊκή χώρα πυλώνας σταθερότητας που προσπαθεί να βγει από μια μεγάλη κρίση και έχει πια μια ορατή διέξοδο και νομίζω ότι το ταξίδι του Τσίπρα στην Τουρκία τις επόμενες μέρες αποκτά μια νέα επικαιρότητα. Αυτή η επίθεση των παρανοϊκών του ίσης μπορεί να τροφοδοτήσει ένα φασισμό μέσα στην Ευρώπη, οι φασίστες του Ίσης να τροφοδοτήσουν τους φασίστες, του, του, τους λευκούς Ευρωπαίους κτλ. Αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε μια παγκόσμια συμμαχία, σε μια μεγάλη συνεννόηση των Δυτικών και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που μπορούν να δώσουν λύσεις στη Συρία με εξουδετέρωση του Ίσης. Μακάρι. Ας ποντάρουμε yeah. στο δεύτερο σενάριο και ο Τσίπρα ω εκπρόσωπο όχι μόνο τη Ελλάδα αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει στην Άγκυρα να συναντήσει τον Ερντογάν για να προχωρήσει η απολύτω απαραίτητη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία έτσι ώστε μέσα στην Τουρκία να γίνεται η καταγραφή, ο διαχωρισμό, τα λεγόμενα hot spots και με χερσαίο Ωραία. διάδρομο να μοιράζονται σε όλη Κύριε την κ. Ευρώπη. Κοιτάτε, η κρίση έχει και τα